Σκηνές άγριας δύσης έζησαν για πολλωστή φορά γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Μυρών, με συνέπεια διήμερο λουκέτο στα εξωτερικά ιατρία. Γιατροί και νοσηλευτές απέχουν από τα καθήκοντά τους σήμερα και αύριο, καταγγέλλοντας απαράδεκτες συμπεριφορές που έθεσαν σε κίνδυνο όσους είχαν βάρδια στο Κέντρο Υγείας την Κυριακή. Ζητούν τη συμπαράσταση φορέων και πολιτών στον αγώνα τους για να μπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε όποιον έχει ανάγκη, χωρίς να κινδυνεύουν όπως έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Είναι ανεπίτρεπτο οι λειτουργοί της υγείας να απειλούνται, να τρομοκρατούνται και να δέχονται βίαιες επιθέσεις, είτε λεκτικές είτε σωματικές. Είναι κατακριτέο σε δομή υγείας να διαδραματίζονται σκηνές βίας την ώρα που το προσωπικό προσπαθεί να παρέχει τη βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη. Όλα ξεκίνησαν με την άγρια συμπλοκή σε καφετέρια στο Τιμπάκι. Δύο άτομα εμφανίστηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας με θλαστικά τραύματα και ακολούθησαν άλλα δύο που ζήτησαν ιατρική βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα όμως στο Κέντρο Υγείας εισέβαλαν ομάδες εξαγριωμένων ατόμων που άρχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλο. Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού να ηρεμήσει τα πνεύματα, η κατάσταση εκτροχιάστηκε. Δύο από τους γιατρούς γλίτωσαν από θαύμα το λιντσάρισμα, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ταμπουρώθηκαν πίσω από γραφεία και εξεταστήρια για να γλιτώσουν τα χειρότερα. Είναι ανεπίτρεπτο να διαδραματίζονται περιστατικά βία σε μια δημόσια μονάδα υγείας όπως το Κέντρο Υγείας Μυρών και να τίθενται σε κίνδυνο ακόμη και με την απειλή της ζωής τους οι ίδιοι εργαζόμενοι. Είναι αυτονόητο επίσης ότι τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και η ΥΠΕ πρέπει να διαλευκάνουν όσα συνέβησαν εναντίον των εργαζομένων και να λάβουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ένας από τους δύο τραυματίες γιατρούς κινδύνευσε σοβαρά με τους δράστες να χτυπούν το κεφάλι του στην πόρτα αλλά και το σιδερένιο πόμολο. Ακόμη πιο εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Κέντρο Υγείας μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, με τους εργαζόμενους να προειδοποιούν με νέες κινητοποιήσεις ζητώντας την παρέμβαση και την προστασία των αρχών.